σε διάφορα επίπεδα. Ήταν η εξαγγελία της υποψηφιότητας Αναστασιάδη για δεύτερη και τελευταία θητεία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πέραν αυτού, είχαμε και τις αποφάσεις της αυτόνομης πλατφόρμας των στελεχών που αποχώρησαν από τη Συμμαχία που στηρίζουν υποψηφιότητα Παπαδόπουλου, καθώς επίσης και των οικολόγων που επίσης στηρίζουν υποψηφιότητα Παπαδόπουλου. Τα σχόλια σας, παρακαλώ. Ναι, νομίζω ότι όσον αφορά τις αποφάσεις της πλατφόρμας και των οικολόγων, ήταν αναμενόμενες αποφάσεις. Έχω κάθε σεβασμό προς την απόφαση του οποιοδήποτε οργανωμένου συνόλου ή κόμματος, όπως και των αποφάσεων των πολιτών. Όσο με αφορά, όπως και το 2013, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν επικεντρώνομαι στις ηγεσίες, δεν στηρίζομαι στις κομματικές ηγεσίες, στηρίζομαι και επικεντρώνομαι, απευθύνομαι στους πολίτες. Και σημασία έχει όχι που θα πάνε οι όποιες κομματικές ηγεσίες, αλλά που θα πάνε οι ίδιοι πολίτες. Αυτή είναι η ουσία και εκεί εστιάζω, όπως και το 2013, την προσπάθειά μου. Mm-hmm. Όσον αφορά την υποψηφιότητα του κ. Αναστασιάδη, να πω ότι και αυτή ήταν αναμενόμενη, ήταν κοινό μυστικό. Είναι βέβαια, δεν θα μπορούσε να πάει και για τρίτη θητεία ηλικιακά, για να είμαστε και δίκαιοι με τον κ. Αναστασιάδη. Ήταν αναμενόμενη γιατί δεν βλέπω ποια άλλη θα ήταν υποψηφιότητα ή ενδεχόμενη υποψηφιότητα από πλευράς του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο κ. Αναστασιάδης έχει να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τη διακυβέρνηση του και βεβαίως η δική μας εκδοχή διαφέρει. Επιχείρησε ο κ. Αναστασιάδης, όπως αναμενόταν και ήταν και φυσιολογικό θα έλεγα, να ωρεοποιήσει την εικόνα και στο Κυπριακό και στη ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας των κοινωνικών προβλημάτων. Η πραγματικότητα όμως το διαψεύδει, γιατί και το Κυπριακό βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση και όπου ελοχεύουν μεγάλη κίνδυνη για την εθνική μας υπόθεση. Για πρώτη φορά ακούσαμε από αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης να μας λέει ότι μελετά ακόμα και το ενδεχόμενο προσάρτησης. Βλέπουμε τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία τουλάχιστον για αναβάθμιση του ψευδοκράτους σε έναν πρότυπο της ταϊβανοποίησης, αυξάνοντας και τις επενδύσεις από τουρκικά κεφάλαια και τουρκικές επιχειρήσεις τα κατεχόμενα. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και την κυπριακή κυβέρνηση να βρίσκεται σε μια παθητική στάση χωρίς κανένα πλάνο αντίδρασης για ανατροπή των τουρκικών σχεδιασμών. Παρ' όλα αυτά εμπειρίπτεται με αλφαβιωτά, το εμπειρίπτεται, η ευθύνη στον πρόεδρο για την αποτυχία στο κράμα Μοντανά, ενώ όλα καταδεικνύουν τις τουρκικές, τους τουρκικούς σχεδιασμούς που αποσκοπούσαν στην υλοποίηση αυτών των οποίων τον οποίο αναφέρεστε. Εμείς, τουλάχιστον και προσωπικά εγώ, γνωρίζω ότι από την πρώτη στιγμή είπα ότι την ευθύνη για το ναυάγιο τη φέρει η Τουρκία και όχι ο κύριος Αναστασιάδη. Η κριτική που ασκώ στον κύριο Αναστασιάδη και οι ευθύνες που τον βαραίνουν, θα έλεγα ότι εστιάζονται σε δύο ζητήματα. Πρώτος, τις προτάσεις που κατέθεσε και τις οποίες και οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα παραμείνουν ως κεκτημένων και που δημιουργούν ένα πλαίσιο άδικης και μη βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Και δεύτερον, στο γεγονός ότι δεν διάβασε σωστά την τουρκική τακτική, παρά τις προειδοποιήσεις μου, τις δικές μου με έγγραφα που κατέθεσα στο Εθνικό Συμβούλιο από τον Οκτώβριο του 2016, με αποτέλεσμα να πέσει στην τουρκική παγίδα, να οδηγηθεί στην κορύφωση της διαδικασίας μέσα από τη διάσκεψη της Γενέβης και μετά στο κράσμα Μοντανά. Έτσι και πέτυχε η Τουρκία, όχι τον πρώτο της κυρίαρχο στόχο που ήταν μια λύση τουρκικών προδιαγραφών για να έχει τον έλεγχο ολόκληρη της Κύπρου, αλλά πέτυχε τον δεύτερο στόχο, ο οποίος ήταν η κήρυξη αδιεξόδου στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα για να ζητούν τα χέρια της και να προχωρήσει στον πλάνο Β το οποίο είχε προσχεδιάσει. Για όλα αυτά είχα προειδοποιήσει, είχαμε κάνει και συζητήσεις στο Εθνικό Συμβούλιο. Δυστυχώς ο κ. Αναστασιάδης στηρίχθηκε στις υποσχέσεις κάποιων άλλων πρωτευουσών, οι οποίες και στο παρελθόν διαψεύστηκαν, αλλά φαίνεται δεν μαθαίνει από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος ο κ. Αναστασιάδης και έπεσε σε αυτήν την παγίδα. Εκεί είναι η δική του ευθύνη, ότι με τη δική του συμμετοχή και την στάση, με την πολιτική που ακολούθησε, επέτρεψε στην Τουρκία να υλοποιήσει το στόχο της. Ναι, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο βλέπουμε πως τοποθετείται, παρόλα αυτά τα οποία καταλογίζεται στον κ. Αναστασιάδη, αλλά και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Εντάξει, ο Γενικός Γραμματέας, ξέρουμε πολύ καλά ότι η Γενική Γραμματεία των ΗΕ δεν είναι πλέον απόλυτα αντικειμενική ούτε και απόλυτα ανεξάρτητη. Δεν έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες πλέον Γενικό Γραμματέα να τοποθετείται με τρόπο που να ξεφεύγει από την πολιτική της Ουάσιγκτον, για παράδειγμα, σε οποιοδήποτε διεθνές πρόβλημα. Άρα αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. Το δεύτερο που σημαίνει είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας
ο οποίος φαίνεται και αυτός παρασύρθηκε και από τις πρωτοβουλίες του κ. Αναστασιάδη με τη συμφωνία της 1ης Δεκεμβρίου του 2016 με τον κ. Ακιτζή να συγκαλέσουν, να ζητήσουν από τον Γενικό Γραμματέα σύγκληση της 1ης Πενταμερίου της άσκεψης στη Γενέβη. Παρασύρθηκε και στη δεύτερη με διαβεβαιώσεις ότι είμαστε κοντά σε λύση και νομίζω ο Γενικός Γραμματέας το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε ήταν να έχει μια τρίτη συμμετοχή σε μια τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια. Και αυτόν οδηγεί τον Γενικό Γραμματέα σε μια καταγραφή γεγονότων που αφήνουν ευθύνη τον κ. Αναστασιάδη. Δεν αποδίδουν ευθύνες στην Τουρκία. Αντίθετα, αφήνονται και αιχμές ή με έμμεσες αναφορές ότι αλλιώς τοποθετούν τον εγκύτρες δυνάμεις δημόσια, αλλά ήταν πιο θετικές και επικοδομητικές στο τραπέζι. Και αυτό είναι ένα πιστοποιητικό καλής διαγωγής και καλών προθέσεων στην Τουρκία. Και από την άλλη, ο Γενικός Γραμματέας με την έξεσή του, αν αυτή υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας με το ψήφισμα του για ανανέωση της ΟΦΙΚΙΠ, θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου πλέον, που θα θεωρείται ως κεκτημένο για τις συνομιλίες, και αυτό το κεκτημένο και αυτό το πλαίσιο δεν περιλαμβάνει τίποτε μα τίποτε άλλο πέραν από τις δικές μας μονομερείς υποχωρήσεις σε όλα τα κεφάλαια που αφορούν την εσωτερική διακυβέρνηση. Δηλαδή τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, με την εκπεριτροπή της Προεδρία, με όλα τα μεγάλα και μικρά βέτα από το Υπουργικό Συμβούλιο, την Βουλή, την Γερουσία, μέχρι και τους ανεξάρτητους θεσμούς όπως η Κεντρική Τράπεζα, η ΕΔΗ κλπ. Την αναγνώριση δικαιώματος του χρήστη, αλλά όχι 100%, δηλαδή αναγνώριση του δικαιώματος του χρήστη μέχρι και 99% για παράδειγμα, επί της περιουσίας της περιοχής που δεν θα επιστραφούν η πολυνοκυπριακή διοίκηση, που ακυρώνει κάθε πιθανότητα στους πρόσφυγες να επαναχτίσουν την περιουσία τους στα πλαίσια αντίστοιχης του Κυπριακού, που αναγνωρίζει το δικαίωμα στις 4 ελευθερίες στα 80 εκατομμύρια Τούρκων της Τουρκίας, παίζοντας με τις λέξεις και μετακινούμενοι από το equivalent στο equitable, που οι νομικοί γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά. Αυτά θα είναι τα κεκτημένα που άφησε ο κ. Αναστασιάδης, και αν υιοθετηθούν από ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, τότε θα έχουμε ένα πλαίσιο λύσης όσον αφορά τη δομή του κράτους, τη λειτουργία του κράτους, το οποίο κάθε άλλο παρά θα είναι καταστροφικό. Βεβαίως θα μπορούσε κάποιος άλλος να σας πει πως όλα αυτά συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό να κάνει κάποιος για να πετύχει λύση του Κυπριακού. Παρ' όλα αυτά δεν έχει λυθεί, διότι η Τουρκία επέμενε σε ένα plan B. Αυτό το λέω και εγώ. Και το λέει και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εσείς λέτε όμως και κάτι άλλο, ότι αυτός που κατάφερε να αποτρέψει τους τουρκικούς σχεδιασμούς δεν ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ο Νίκος Κοτζάς. Ο κ. Κοτζάς ήρθε και στο Εθνικό Συμβούλιο, σας ενημέρωσε, συζητήσατε, και αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα μέσα και από τις δημόσιες δηλώσεις του κ. Κοτζά είναι ότι όλοι οι χειρισμοί έγιναν σε πλήρη συγχρονισμό με την κυπριακή κυβέρνηση. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε και έχετε δίκιο. Και θα πω ακόμα κάτι, ότι το Εθνικό Συμβούλιο ομόφωνα είχε τοποθετηθεί ότι δεν αποδεχόμαστε εγκυητικά δικαιώματα, παρεμβατικά δικαιώματα, ούτε εγγύησεις, και δεν αποδεχόμαστε παραμονή κατοχικών στρατευμάτων μετά τη λύση του Κυπριακού. Αυτή ήταν και ομόφωνη τοποθέτηση του Εθνικού Συμβουλίου. Τώρα όσο περνά ο καιρός και όσο περισσότερο μιλά ο κ. Αναστασιάδης, αλλά και από την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, μαθαίνουμε ότι, όπως μας είπε χθες ο κ. Αναστασιάδης, ότι ποτέ δεν ήταν θέση του, λέει, οι μηδέν εγγύησεις και τα μηδέν στρατεύματα, όπως το διαμόρφωσε ο κύριος Κοτζάς. Και ταυτόχρονα ο κύριος Αναστασιάδης, στην παρουσίαση των θέσεων για το Κυπριακό, μας είπε ότι η Τουρκία δεν δέχτηκε την πρόταση του Γενικού Γραμματέα να φτάσουν και να παραμείνουν 650 Τούρκοι στρατιώτες, που ήταν προβλεπόταν, ήταν η Τουρδίκα, θέλετε, με βάση τη συνθήκη συμμαχίας. Αλλά επέμενε, λέει, σε 1.800 στρατιώτες και βάση, κυρίαρχη βάση. Δηλαδή, αφήνει να νοηθεί ο κ. Αναστασιάδης ότι αν η Τουρκία αποδεχόταν να πάει να αποχωρήσουν τα στρατεύματα στο επίπεδο της Τουρδίκ και να μας παραμείνει η Τουρδίκ με την Ελδίκ, δηλαδή να παραμείνει σε ισχύνη συνθήκη εγγύηση, η συνθήκη συμμαχία. Με συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα πλήρους αποχώρησης. Αυτό δεν το είπαν. Ήταν το ζητούμενο όμως στις διαπραγματεύσεις. Αν θα αποχωρήσουν ή αν θα αναθεωρηθεί αυτό, θα επανεξεταστεί. Κύριε Παυλίδη, έχετε δίκιο. Αυτό ήταν το ζητούμενο και ομόφωνα από εμάς και του Εθνικού Συμβουλίου. Το θέμα είναι ότι όσο πιο πολύ μιλά πλέον ο κ. Αναστασιάδης, τόσο φαίνονται πτυχές και διαστάσεις που δεν συνάδουν με αυτές τις αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και τις θέσεις που και ο ίδιος έλεγε ή κατέθεται. Και διαπιστώνω ότι ο ίδιος είχε μια διάθεση να αποδεχτεί
την παραμονή ενός αριθμού στο ύψος των 650 Τούρκων στρατιωτών. Και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί ακούω διάφορους να λένε, και δεν αναφέρομαι σε εσάς,